τέλεια. Λοιπόν, για κάποιον ο οποίος θέλει να καταλάβει μερικά περισσότερα πράγματα, το Cowspiracy είναι και αυτή τη στιγμή δεν σε θέλουμε να σε δούμε. Greenhouse gases, animal agriculture, η κτηνοτροφία είναι υπεύθυνη για το 18% των αερίων του θερμοκηπίου. Περισσότερο από την από τις συνδυασμένες εξατμίσεις όλων των μεταφορών. Οι μεταφορές του έσκανε το 13% και ουσιαστικά livestock and their byproducts. Περίμενα να το βάλω για να μην νομίζω ότι τα λέω από το μυαλό μου. Είχαμε το translate αλλά το διώξαμε. Λοιπόν, το livestock ουσιαστικά είναι τα ζωικά κεφάλαια, είναι τα ζώα και τα υποπροϊόντα τους, και τα υποπροϊόντα τους αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 32.000 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως ή το 51% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι όταν εξαλειφθεί αυτό το πράγμα, πραγματικά ο πλανήτης είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Το μεθάνιο, εξού και οι αγελάδες, είναι 25 έως 100 φορές πιο καταστροφικό από το διοξείδιο του άνθρακα μέσα σε ένα πλαίσιο 20 χρόνων. Το μεθάνιο έχει μια δυνατότητα φαινομένου θερμοκηπίου global warming potential, ας το πούμε χοντρικά, 86 φορές περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα μέσα σε 20 χρόνια. Και θα διαβάσουμε αυτό, το οποίο είναι τελευταίο, δεν ξέρω να κλείνω το Google Translate, το υπόσχομαι. Έχει το ζωικό κεφάλαιο, ναι, τα ζώα είναι η κτηνοτροφία είναι υπεύθυνη για το 65% όλων των εκπομπών του οξειδίου, του αζότου που σχετίζονται με τον άνθρωπο, ένα αέριο θερμοκηπείο με 296 φορές μεγαλύτερο δυναμικό θέρμανση του διοξιδίου του άνθρακα και που παραμένει στην ατμόσφαιρα για 150 χρόνια. Άρα λοιπόν, αν σε ενδιαφέρει γενικότερα, sorry, ο πλανήτης σε ενδιαφέρει, η ζωή σου γενικά ενδιαφέρεσαι γενικότερα για το τι παίζει στον κόσμο που ζούμε, ναι, είναι σημαντικό να λάβεις υπόψη και να δεις το conspiracy. Το μοναδικό πράγμα που μπορείς να κάνεις, το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείς να κάνεις και να μειώσεις τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου, να μειώσεις βασικά τις εκπομπές σου, ως το αποτύπωμα του άνθρακά σου είναι να γίνεις vegan, μειώνεις πλαστικά, μετακινήσεις με τα πόδια, ποδήλατο, μέσα μεταφοράς και ούτω καθεξής, εξαφανίζεις το πλαστικό σε επιτοπλίστων. Νομίζω είχαμε φτιάξει τα preferences μας, okay. Λοιπόν, είμαστε στο Bloomberg.com Graphics Climate Change Data Green και σου λέει πόσοι parts per million του διοξειδίου του άνθρακα έχουμε στην ατμόσφαιρα. Εντάξει, μην το πατήσουμε γιατί έχει πολύ. Έχει parts per million, βλέπεις. Εκατομμύρια μετρική τόνη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 50.820. Είναι εκατομμύρια, 50.820 εκατομμύρια. Η πιο μολυσμένος αέρας σήμερα, Καμπούλ, Αφγανιστάν, συν ένα βαθμό άνοδο από το Δεκέμβριο του 19 μέχρι τέλος πάντων σε μέσο όρο από το 1900 μείον 5,06% αρκτική περιοχή, παγωμένη περιοχή σε σχέση με την ιστορία και ουσιαστικά εδώ βλέπεις πόσα soccer pitches of forest lost in hour. Πρέπει να σου δώσω μια ακριβή μετάφραση. Ουσιαστικά είναι τα γήπεδα ποδοσφαίρου που έχασε αυτή την ώρα από τα πιο πρόσφατα δεδομένα, δηλαδή πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου σε σχέση με δάσος χάσαμε. Sorry, ούτε εδώ είμαστε. Εδώ είσαι. Wow. Και σου λέει πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, δηλαδή πόσα δάση σε μέγεθος γηπέδι ποδοσφαίρου χάθηκαν αυτή τη στιγμή από όταν μπήκαμε στη σελίδα. Και it's not just the Amazon rainforest, the quest for land and resources illuminating the world's greenest places. Ουσιαστικά δεν είναι μόνο λέει τα δάση του Αμαζονίου, η αναζήτηση λέει για δάση και resources. Πες το και το είχα και πόρων, μπράβο. Καταστρέφει τα πάντα, κοίταξε. Αυτά που έχουμε χάσει λέει από το 2001 μέχρι το 2018 και βλέπεις wow
ουσιαστικά το tree cover το 2000. Αυτά εδώ είναι τα tree loss, όλα τα κοκκινάκια. Και έχω την εντύπωση είναι μέχρι το 2018. Σκέψω ότι το 19 και το 20. Το 19, όσο επί το πλήθο, βασικά που κάει και το σύμπαν, δεν υπάρχει ακόμα. Okay. Γενικά έχει άπειρο υλικό να διαβάσεις και θα ήθελα να πάμε σε κάτι. Αυτό που δεν θυμάμαι πότε ακριβώς είχε γίνει το screening του. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Okay. Το είχα πει και παλαιότερα. Φτάσει μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και πατά το notification bell για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media από κάτω και μπορείς να υποστηρίξεις το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.